Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 26 μέρες εδώ με την ΕΡΤ να γίνεται ένας πραγματικός πομπός της κοινωνίας που αγωνίζεται. 19 ημέρες μη συμμόρφωσης της κυβέρνησης στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αν και σήμερα εκ νέου σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υφυπουργός Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ο κ. Καψής, είπε και εξέφρασε την βούληση της κυβέρνησης να εφαρμοστεί τελικά η απόφαση. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνάντηση που είχε ο κ. Καψής με εκπροσώπους των εργαζομένων της ΕΡΤ. Θα δούμε τις εξελίξεις στη διάρκεια του δελτίου του πρώτου της ημέρας που αρχίζει τώρα. Η Γεωργία Λοτσοπούλου είναι κοντά μας για να μας πει καταρχήν, μετά τον μαραθώνιο, Γεωργία, το ολονίκτιο θρίλερ θα λέγαμε, άρχισε ένας νέος μαραθώνιος επαφών των επικεφαλής της Τρόικας με τον κύριο Στουρνάρα καταρχήν, σε λίγη ώρα και με τον κύριο Μητσοτάκη, για να λυθεί το αδιέξοδο σε ορισμένα αγκάθια θέματα που υπάρχουν ακόμα. Ναι. Και αν και οι πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών λένε ότι είμαστε μια ανάσα πριν από την επίτευξη της συμφωνίας, ωστόσο υπάρχει και η δήλωση που λέει ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Λεπτομέρεια πάντως δεν είναι το μεγάλο αγκάθι που υπάρχει μέχρι και αυτή τη στιγμή και αφορά τη διαθεσιμότητα των 12.500 δημοσίων υπαλλήλων. Η εμπλοκή που υπήρξε αφορά 5.000 εκπαιδευτικούς, για τους οποίους η μετάταξή τους από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση προβλέπεται και η Τρόικα δεν δέχεται να συμπεριληφθούν αυτοί οι 5.000 εκπαιδευτικοί στο νούμερο των 12.500 που θέλει να μπουν σε κινητικότητα διαθεσιμότητα. Ναι. Και αυτό γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά από τη μετάταξη που πάει κάποιος και συνεχίζει να εργάζεται κανονικά με τη διαθεσιμότητα όπου παίρνει το 75% του μισθού του και μέσα σε ένα χρονικό διάστημα μπορεί να βρεθεί εκτός δημοσίου οριστικά. Τώρα και αυτό το χρονικό διάστημα που ήταν 12 μήνες φαίνεται πώς θα μειωθεί και είναι η πρόταση αυτή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς την Τρόικα να μειωθεί. Τώρα, αν θα μειωθεί στους 9 μήνες που προβάλλει η ελληνική πλευρά ή στους 6 μήνες που ζητάει η Τρόικα, θα το δούμε. Πάντως, αφορά και 3.000 δημοτικούς υπαλλήλους. Αφορά βέβαια τους δημοτικούς αστυνομικούς, που μάλιστα η Τρόικα ζητά να μπουν σε μόνο 3 μήνες να είναι σε διαθεσιμότητα, 2.500 του υπαλλήλου του Υπουργείου Παιδείας και άλλους 1.500 υπαλλήλους της Γενικής Κυβέρνησης. Η διαπραγμάτευση ήταν πολύ σκληρή και θα συνεχιστεί. Δεν αποκλείεται να έχουμε και νέα συνάντηση ίσως αύριο. Πάντως ενδεχομένως και μέχρι το βράδυ να έχουμε καταλήξει, γιατί τα χρονοδιαγράμματα είναι πάρα πολύ σφιχτά. Να θυμίσουμε ότι το νομοσχέδιο με όλα αυτά τα μέτρα και τα προεπαιτούμενα, ένα νομοσχέδιο σκούπα που περιλαμβάνει διατάξεις από πολλά και διαφορετικά υπουργεία, από το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας, Ανάπτυξης και Παιδείας και πρέπει να εγκριθεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια και στη συνέχεια στις 29 Ιουλίου θα συνεδριάσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάντως μέχρι τη Δευτέρα θα πρέπει να έχουν και ένα προσχέδιο, μια έκθεση προόδου της Τρόικας στο Eurogroup που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 8 Ιουλίου. Και να πούμε την ευκαιρία ότι οι εργαζόμενοι στους ΠΟΕΟΤΑ είναι σε κινητοποιήσεις Σήμερα έχουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορείες και προς το Υπουργείο Οικονομικών και προς το Υπουργείο Διοικητικής τα καθήκοντά τους όλο το Σαββατοκύριακο. Ναι. Να πούμε λίγο και τα υπόλοιπα και θέματα Δευτέρα, ναι. Σύντομα εκτός από τη διαθεσιμότητα. Καταρχήν, επανήλθε στο τραπέζι η πρόταση για μείωση του ΦΠΑ από το 23% στο 13%. Ωστόσο, εξετάζεται να εφαρμοστεί εποχικά, δηλαδή όχι κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, αλλά ίσως μόνο κατά την τουριστική περίοδο, αν προλαβαίνουμε κάτι για φέτος. Και το αντάλλαγμα προκειμένου. Το δώρο είναι αυτό, μάλλον, της Τρόικας. Αυτό το δώρο, εφόσον βρεθούν ισοδύναμα μέτρα ύψους περίπου 200 εκατομμύριων. Ναι. Και αυτό που προτείνει η ελληνική πλευρά είναι να αυξηθεί ο φόρος πολυτελείας και να εφαρμοστεί από φέτος και όχι από το 2014 όπως είχε συμφωνηθεί. Τώρα, επίσης, προκειμένου να αποφευθεί η εισφορά 2 της χιλής στον τζίρο των επιχειρήσεων που έχουν αυτοαπασχολούμενους, προτείνεται μία διεύρυνση της βάσης, δηλαδή πολλοί που είναι ασφαλισμένοι αλλού ή ενδεχομένως στον ΟΓΑ, να ασφαλιστούν και αυτοί στον ΟΑΕ, προκειμένου να αποφευθεί αυτή η εισφορά. Επίσης, η ελληνική πλευρά θέλει να πείσει πως μειώνοντας τις αμυντικές δαπάνες κατά 100 εκατομμύρια, μπορεί να ισοφαρίσει, μπορούμε να πούμε, την μη περικοπή των συντάξεων σε στρατιωτικούς και αστυνομικούς. Δηλαδή να μην περικοπεί και αυτόν η σύνταξη μέσω της μείωσης των αμυντικών δαπανών. Επίσης, θα δούμε αν σε αυτό το πολυνομοσχέδιο θα περιλαμβάνεται και η αναδιάθρωση της ΕΛΒΟ και των ΕΑΣ, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, ενώ και ο στόχος των αποκρατικοποιήσεων και αυτός έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Είμαστε πλέον από τα 2,5 δις ευρώ στο 1,6 δις μειώθηκε ο στόχος. Η Τρόικα δέχτηκε ότι η ΔΕΠΑ δεν έγινε αποκρατικοποίηση.
κλείσει λόγω ευθυνών και της Κομισιόν και έτσι δεν ενεργοποίησε τη ρήτρα για πρόσθετα μέτρα. Πάντως άλλαξε το χρονοδιάγραμμα και στο πρώτο εξάμηνο του 2014 πηγαίνει πλέον ο στόχος για τη ΔΕΠΑ και τα ΕΛΠΕ. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ σου προτείνω να μείνεις μαζί μας, γιατί σε λίγο ο Χρήστος Γιαννούλης θα μας δώσει όλες τις εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της ΕΡΤ. Πρώτα όμως να δούμε τι γίνεται με την επιχείρηση της αστυνομίας. Είναι τεράστια στην Ήπειρο για τον εντοπισμό των επικίνδυνων δραπετών από τις φυλακές Τρικάλων. Υπάρχουν φόβοι, Βασίλη Λούπα, καλό μεσημέρι, ότι βρίσκονται μια ανάσα από τα σύνορα, τα οποία έχουν αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις. Ο Βασίλης Λούπας μας ακούει? Θα τον έχουμε ίσως στη συνέχεια για να δούμε τι γίνεται. Σε επιφυλακή είναι βέβαια και το λιμενικό για να μην διαφύγουν από την θάλασσα. Τώρα σας είπαμε για τη συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα στο Μέγκα ο κύριος Καψής, ο αρμόδιος υφυπουργός της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Επανέλαβε τη βούληση της κυβέρνησης να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και είπε μάλιστα συγκεκριμένα ότι το θέμα όλο έχει κολλήσει στις διαπραγματεύσεις που υπάρχουν με τους εργαζόμενους της ΣΕΡΤ, με τους εκπροσώπους, στο να υπογράψουμε αυτές τις μεταβατικές συμβάσεις πριν γίνει η ίδρυση του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Καψής. Τώρα τι θα γίνει, ας πούμε, πότε θα ανοίξει? Κοιτάξτε, κάνουμε. Σας το λέω γιατί διαβάζω κάτι. Δώσαμε ένα διάστημα. Ότι είσαστε σε μια κατάσταση πολύ μεγάλης πίεσης. Όχι. Η πίεση είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρέπει να την εφαρμόσουμε. Θα την εφαρμόσουμε. Δίνουμε λίγο χρόνο ακόμη για να. Αν υπάρξει συμφωνία, σας λέω τώρα θα δω τους εργαζόμενους. Αν μπορέσουμε να προσεγγίσουμε. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα συμφωνήσουμε. Νομίζω ότι υπάρχει έτσι μια. Έχουν αποδεχθεί στην ουσία όλα τα αιτήματα, αλλά έχουν κολλήσει ένα συμβολισμό του να υπογράψουν τις συμβάσεις. Εγώ το βρίσκω λάθος από την πλευρά τους. Προσπαθώ να τους πείσω. Συμβάσεις τις μεταβατικές. Τις μεταβατικές συμβάσεις. Νομίζω ότι ξέρετε ότι κάπου είναι. Έχει μείνει συμβολισμός. Η ουσία δεν υπάρχει, γιατί δεν έχουν καμία επίπτωση από αυτό σε ό,τι διεκδικούν, γιατί έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν και το σέβομαι απολύτως. Φοβάμαι ότι έχουμε κολλήσει εκεί πέρα και δεν θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Δίνουμε λίγο χρόνο, όσο παραπάνω χρόνο μπορούμε, για να υπάρξει μια έτσι συνενετική λύση, αλλά νομίζω ότι πια έχει σχεδόν εξαντληθεί η δυνατότητα να μην αυτοί εφαρμόσουμε. Θα πάρουν τις αποζημιώσεις τους. Θα πάρουν πλήρως τις αποζημιώσεις τους. Κοιτάξτε, μερικοί εργαζόμενοι θα κερδίσουν πάρα πολύ από αυτή την ιστορία. Κάποιοι άλλοι βέβαια θα χάσουν και προσπαθούμε να την κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους όσο λιγότερο επώδυνη γίνεται αυτή τη μετάβαση. Γιατί θα χάσουν τη δουλειά τους. Το καταλαβαίνω, σέβομαι τις αντιδράσεις, προσπαθώ να πλησιάσουμε όσο μπορούμε. Εάν δεν τα καταφέρουμε, νομίζω ότι είναι θέμα πλέον 24 ώρων. Κάποια στιγμή θα ανοίξει η ΕΡΤ. Για να πιστεύω ότι για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη αμοιβαία. Νομίζω ότι έχουμε χτίσει μια εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι έχουμε χτίσει μια εμπιστοσύνη. Όσο χρόνο ότι όμως η κυβέρνηση είναι. Γιατί είναι ένα χρόνο η κυβέρνηση αυτή. Δεν, ναι, ναι. Δεν έγινε μόνο με εσάς. Τώρα είστε δύο εβδομάδες. Η κυβέρνηση αυτή είναι ένα χρόνο. Ναι. Μία είστε. Δύο. Και η κυβέρνηση. Περνάει γρήγορα ο χρόνος, χωρίς να το καταλάβω. Διοίκησε την ΕΡΤ με το 4-2-1. Ναι, ναι. Ήταν. Κατά συνέπεια, πού είσαι ο άλλος όταν η κυβέρνηση αυτή λέει: εντάξει, βάζουμε έναν υπουργό ο οποίος είναι καλοπροαίρετος. Εντάξει, έχουμε ένα νομοθετικό διάταγμα. Περνάμε ένα νόμο ο οποίος είναι θετικός. Ναι, αλλά όταν βλέπει ότι η βούληση μέχρι τώρα της κυβέρνησης, ενώ είχε κάθε δυνατότητα να την αλλάξει πραγματικά την ΕΡΤ, όχι μόνο δεν την άλλαξε, αλλά την έπαιξε στα ίδια ώρα. 4-2-1. Πώς θα αλλάξει τώρα άποψη η κυβέρνηση, δηλαδή τι επιφύτης του αντιπνεύματος έγινε? Ότι το πολιτικό σύστημα έχει ευθύνες για το τι έγινε στην ΕΡΤ δεν θα το αρνηθώ. Εγώ το έχω αρθρογραφήσει επανειλημμένα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Άρα συμφωνώ απολύτως. Προσπαθούμε να χτίσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι το έχουμε πετύχει. Υπάρχει μια τέτοια διαφωνία ως προς τον κυρίως πιστεύω το συμβολισμό της υπογραφής. Δεν είναι θέμα διαπιστώσεις. Αλλά τι ζητάνε, οι εργαζόμενοι τι ζητάνε δηλαδή? Ζητάνε να πληρώνονται με μια λογική ότι de facto συνεχίζουν να προσφέρουν την εργασία τους. Αυτό όμως έχει για πολλά. Για το μεταβατικό στάδιο. Ναι, έχει πολλά νομικά προβλήματα, πάρα πολλά νομικά προβλήματα και δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Μπορεί να ακυρώσει το κλείσιμο της ΕΡΤ, δηλαδή, να το πω πολύ απλά. Και έχει και μια δυσκολία. Μετά πρέπει να επιλέξει κανείς αυτοί θα μείνουν, αυτοί θα φύγουν. Αν είναι να μείνουν 2.000 που είναι η συμφωνία, έτσι. Που και αυτό είναι δύσκολο. Ενώ θα υπάρξει προκήρυξη για τις θέσεις. Άλλο θέμα τώρα. Ανακοίνωση. Πριν φτιαχτεί η ΕΡΤ, δηλαδή πρώτη φορά υπάρχει αυτό το ζήτημα. Πριν φτιάξουμε ένα μηχανισμό, λέμε θα έρθουν 2.000. Ναι. Δηλαδή, αυτή ήταν η πολιτική συμφωνία. Ναι, αλλά είναι όμως μια συμφωνία. Εδώ συνέπεσαν δύο πράγματα. Η ανάγκη της κυβέρνησης να κάνει 2.000 απολύσεις που δεν είχε καταφέρει να βρει και το κάνει μέσω της ΕΡΤ,
Έτσι, και γι' αυτό έγινε αυτό το απότομο. Και η ανάγκη αναδιοργάνωσης ΕΡΤ, που αυτό είναι κάτι πανθομολογούμενο, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα να πει οι απολύσεις θα έρθουν από την ΕΡΤ. Έτσι, και έγινε αυτό με έναν τρόπο ο οποίος όντως ήταν προβληματικός. Να σας πω, εσείς έχετε στο μυαλό σας πόσοι από αυτούς θα μείνουν και πόσοι από αυτούς θα χάσουν δουλειά, δηλαδή περίπου, ας πούμε, σήμερα πόσοι δημοσιογράφοι είναι αυτό θα προκύψει από την τηλεόραση που θα στήσουμε. Δεν έχουμε προκαθορισμένο αριθμό. Δεν υπάρχει στην κυβέρνηση προκαθορισμένο αριθμό. Ήταν από τα πρώτα πράγματα μου ρώτησαν. Όσους χρειάζεται. Όσους χρειάζεται. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα κάνουμε. Τώρα λέμε όσους για την ΕΡΤ. Τώρα μιλάμε για την ΕΡΤ. Δεν μιλάμε για τη μεταβατική περίοδο. Όχι, η μεταβατική περίοδο είναι προϊόν πολιτικού συμβιβασμού. Θα έρθουν λοιπόν 2.000 και μετά από 3 μέρες θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα δηλαδή. Θα πρέπει πιθανόν αυτοί οι 2.000 να γίνουν 1.000. Θα είναι, αυτή η μετάβαση θα είναι ένα μεγάλο τεστ. Ναι, θα είναι αρκετά δύσκολο. Και να το συλλάβουμε και οργανωτικά πώς θα γίνει θα είναι δύσκολο. Εκτός από την αναλυτικά. Τώρα, αυτά είπε το πρωί ο κύριος Καψής. Πάμε να δούμε τι είπε στους εκπροσώπους των εργαζομένων της ΕΡΤ. Το ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η νέα συνάντηση που είχαν. Ο Χρήστος Γιαννούλης κοντά μας. Έχεις λάβει, Χρήστο, μέρος βέβαια και στις διαπραγματεύσεις και στις συζητήσεις που γίνονται τις προηγούμενες ημέρες. Απλά να αποκαταστήσουμε λίγο τον όρο. Δεν είναι ακριβώς διαπραγματεύσεις, είναι μια συζήτηση. Mm-hmm. Είναι μια συζήτηση για το τι συμβαίνει με την κλειστή ΕΡΤ και τι θα συμβεί με τη νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση που σχεδιάζεται με βάση και το νομοσχέδιο που κατατέθηκε. Βέβαια για την ΕΡΤ που επιθυμούμε και εμείς ως εργαζόμενοι, που επιθυμούν και αυτοί που είχαν την πολιτική απόφαση να την κλείσουν με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να αναδείξουμε στοιχεία. Ας πω αυτή τη στιγμή χωρίς σχόλια που προέρχονται από το ίδιο το ρεπορτάζ. Η ΕΡΤ που όλοι θέλουμε πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτά να τα αναδεικνύει. Και να τα αναδεικνύει με τρόπο σαφή. Δηλαδή, έλεγε πριν η Γεωργία ότι ένα μέτρο που ζητά η ελληνική αγορά, η οικονομία, οι ξενοδόχοι, οι τουριστικοί επιχειρηματίες ήταν τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13% για να υπάρξει μεγαλύτερη κινητικότητα στον κλάδο τουρισμού το καλοκαίρι. Φαντάζομαι δεν εννοούμε ότι για τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο, με άμεση εφαρμογή. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση που αποφάσισε να κλείσει με αυτόν τον τρόπο που το έκανε την ΕΡΤ, ότι δεν μπορεί να γίνει γιατί η Τρόικα ζητά να βρεθούν ισοδύναμα μέτρα 200 εκατομμυρίων. 200 εκατομμύρια που δεν υπάρχουν. Αν υπήρχαν 200 εκατομμύρια δηλαδή, η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση θα ήταν ένα γεγονός. Δεν έχω μπει ακόμα σε σχολιασμό, είναι γεγονότα που έρχονται από την επικαιρότητα. Αν είχατε 200 εκατομμύρια να διαθέσετε από τον προϋπολογισμό σας, θα μπορούσαμε να συνενέσουμε στη μείωση του ΦΠΑ, να ανοίξουν θέσεις εργασίας, να υπάρχει μεγαλύτερη δραστηριότητα σε ορισμένους κλάδους πολύ σημαντικούς. Και δεν γίνεται αυτό. Την ίδια ώρα όμως, για το πολιτικό γυνάτι του κλείνω με αυτόν τον τρόπο την ΕΡΤ, αναζητούνται και θα βρεθούν πολύ περισσότερα, ίσως και 300 εκατομμύρια ευρώ, για να εφαρμοστεί στην πράξη αυτό που αποφασίστηκε την 11η Ιουνίου. Κλείνει παρένθεση, δεν υπάρχει σχόλιο, είναι γεγονότα. Γεγονότα που οφείλει πλέον και η ΕΡΤ των προηγουμένων μηνών και εβδομάδων που το έκανε και η ΕΡΤ του μέλλοντος, η δημόσια ραδιοτηλεόραση του μέλλοντος, να το κάνει. Στο αποτέλεσμα των συζητήσεων, ήταν μία ακόμη συζήτηση από τις πολλές που έχουν γίνει, όπου αρχίζουν και διατυπώνονται κάποια πιο σαφή δεδομένα. Το αν θα εκπέμψει και πάλι η ΕΡΤ είναι κάτι που δεν μπορεί να απαντηθεί εάν δεν υπάρξει και πολιτική και νομική απόφαση της κυβέρνησης. Σαν αίτημα παραμένει διαρκές. Το μεταβατικό στάδιο πέραν του υπερπέραντος, πέραν πρόχειρων πρακτικών με ασάφειες για το πρόγραμμα, για το ποιοι, για το πώς, με ποιο περιεχόμενο, με ποιον τρόπο, γιατί εν πάση περιπτώσει. Γιατί χρήστο συμβολισμός το να υπογράψουν οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ τις μεταβατικές αυτές συμβάσεις? Δεν χαρακτηρίζεται συμβολισμός. Να ολοκληρώσω λίγο το προηγούμενο και θα σου απαντήσω γι' αυτό. Το με ποιο πρόγραμμα, με ποιους ανθρώπους, με τι δομή, είναι κάτι που παραμένει σε μια συζήτηση διαρκείας. Σταθερά δεδομένα. Ναι. Λέει λοιπόν ο Υφυπουργός Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ότι εγώ προτείνω κάτι που έχει σχέση με τις αποζημιώσεις σας, προτείνω κάτι που έχει σχέση με κάποιες δυνατότητες για να θεωρηθεί βέβαια δεδομένη η απόλυση, για να μην απολέσετε κάποια νομικά δικαιώματα. Αυτά είναι και λίγο συντεχνιακά των εργαζομένων. Mm-hmm. Σε κεντρικά ζητήματα όπως για το περιεχόμενο του μεταβατικού σταδίου, τη νομική σχέση που θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι, τα κριτήρια με τα οποία τελικά θα οδηγηθούν στην ανεργία και την απόλυση εκατοντάδες Έλληνες πολίτες, παραμένουν ασαφείς σε επόμενη συνάντηση.
Και επίσης παραμένει ασαφές πλέον, πέρα από το νομικό πλαίσιο που διατυπώθηκε με το νομοσχέδιο, τι θα είναι η νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ο συμβολισμός λοιπόν, ο συμβολισμός που γίνεται λόγος, είναι η άποψη του κύριου Καψή. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς για λόγους συμβολικούς. Μάλλον ξέρω ότι δεν είναι για λόγους συμβολικούς. Είναι για λόγους ουσιώδης. Για το πώς ξαφνικά καλείσαι να υλοποιήσεις μια πολιτική απόφαση που λέει ότι το μεταβατικό πρέπει να λειτουργήσει με 2.000. Το επόμενο δεν ξέρουμε. Άρα το μεταβατικό τι είναι? Μια προσφορά, μια απλόχερη προσφορά σε 2.650 απολυμμένους για να χρυσώσουμε το χάπι? Επίσης, η νομική υπόσταση της σχέσης εργασίας. Σήμερα το ελληνικό δημόσιο, ευρύτερο ή στενότερο, με την έννοια του στενότερου δημόσιου τομέα, δεν μπορεί να λειτουργεί με το έτσι. Έλα εσύ εδώ, μπήκες, είδες φως, μπήκες, δούλεψε και θα τα βρούμε. Διέπεται από συγκεκριμένες σχέσεις, από συγκεκριμένους κανόνες. Καλώς, η ένσταση δική μας είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει με νομικό αλλά και πολιτικό τρόπο που να είναι τουλάχιστον αξιοπρεπής, διάφανος και καθαρός. Και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα γίνουν. Έχει μέλλον ακόμα. Ναι, έχει μέλλον. Βέβαια. Είναι τόσο αυτό... στενό το χρονικό περιθώριο που ακούμε και διαβάζουμε μέχρι τη Δευτέρα. Μπορεί να είναι και κινήσεις πολιτικής καριέρας, κακέρας. Γιατί παίζουμε με τις λέξεις. Δεν άκουσα να λέει κανένας είναι θέμα 24ωρου. Είναι θέμα 24ωρων. 24ωρο είναι και τα 2 και τα 3 και τα 10. Υπάρχει ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι κάτι πρέπει να εκπαιμφθεί, κάτι πρέπει να είναι στον αέρα. Νιώθω ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να γίνει με τη λογική του υπερπέραντος ότι σε 2 ώρες βρίσκω 50 ανθρώπους και εκπέμπω μπόλεκ και λόλεκ. Αυτό πάλι θα ήταν εκφυλισμός της απόφασης που πρέπει να εφαρμοστεί. Είναι μπερδεμένο. Σε ευχαριστούμε και καλή συνέχεια βέβαια σε όλους μας. Τώρα θα πάμε στην τηλεφωνική που δεν καταφέραμε να έχουμε νωρίτερα. Θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Βασίλη Τολούπα να μας πει για την εξέλιξη της επιχείρησης στην αστυνομία στην Ήπειρο, Βασίλη, εκεί όπου προσπαθούν να εντοπίσουν τους επικίνδυνους δραπέτες των φυλακών Τρικάλων. Ένα καλό μεσημέρι από τα Γιάννενα. Οι έρευνες από την Παρασκευή τα ξημερώματα μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν σταματήσει ούτε δευτερόλεπτο. Ακόμη και το βράδυ, με θερμικές κάμερες, οι αστυνομικοί στην ευρύτερη περιοχή του Ζαλόγκου και της νότιας, ουσιαστικά στα νότια της Θεσπρωτείας, επιχειρούν να βρουν τους δραπέτες, καθώς γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι οι δραπέτες αυτοί φέρουν βαρύ οπλισμό. Θα πρέπει, Χριστίνα, να πούμε πως υπήρξαν ακόμη και πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από το πρωί πως οι άνθρωποι αυτοί, οι δραπέτες, όταν βρίσκονταν προς την Νότια Ελλάδα, επιχείρησαν να βοηθήσουν στο να δραπετεύσει ο γνωστός κακοποιός ο Ρετζάι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι νεότερο για την περίπτωση αυτή, αλλά θα πρέπει επίσης να πούμε, Χριστίνα, πως όλος ο αγώνας, όλη η προσπάθεια των αστυνομικών εστιάζεται στο να μην περάσουν οι άνθρωποι αυτοί τα σύνορα και να μην βρεθούν στην γειτονική Αλβανία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Θα πάμε τώρα στην διεθνή επικαιρότητα και φυσικά θα αρχίσουμε με την εμφύλια διένεξη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αίγυπτο. Ο Αλέξανδρος Μάρκου θα μας δώσει όλα τα στοιχεία, γιατί υπάρχουν αιματηρές συμπλοκές, υπάρχουν θύματα, Αλέξανδρα, και βέβαια προειδοποιεί και με επέμβαση ο στρατός. Ακριβώς, Χριστίνα, αιματηρή νύχτα ήταν η χτεσινή στην Αίγυπτο, καθώς περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 1.150 τραυματίστηκαν στα βία επεισόδια που έχουν ξεσπάσει μετά την απομάκρυνση του Προέδρου της Αιγύπτου, Μοχάμεντ Μόρση. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αλεξάνδρεια και 3 στο Κάιρο, σε συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων του ανατρεπέντος Προέδρου. Τα βία επεισόδια άρχισαν μετά το θάνατο 5 υποστηρικτών του Μόρση από τις δυνάμεις ασφαλείας σε περιοχή της πρωτεύουσας. Ο στρατός κατάφερε αργότερα να αποκαταστήσει την ηρεμία στο Κάιρο. Οι περισσότεροι όμως από αυτούς που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των μαχών στην μεσογειακή πόλη της Αλεξάνδρειας πέθαναν από τραύματα που προκάλεσαν οι σφαίρες, δήλωσε επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην πόλη. Χθες βράδυ, δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές
της μουσουλμανικής αδελφότητας γέμισαν την πλατεία κοντά στο κεντρικό τέμενος του Καΐρου, καθώς και γύρω στους γύρω δρόμους. Θα μείνουμε εδώ μέχρι να ξανάρθει ο Μόρση στην εξουσία, φώναζαν. Λίγη ώρα αργότερα άρχισαν οι συγκρούσεις με τις αντίπαλες ομάδες, με πέτρες και άλλα αντικείμενα, και όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, υπάρχει οργή και πάθος και από τις δύο πλευρές. Η γέφυρα της 6ης Οκτωβρίου, που βρίσκεται κοντά στην πλατεία Τακρίρ, μετατράπηκε χτες σε πεδίο μάχης, ενώ αργά το βράδυ έκαναν την εμφάνισή τους στη γέφυρα και τα τάγκς του στρατού. Την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής ηγέτης του κινήματος της μουσουλμανικής αδελφότητας και πρώην προεδρικός υποψήφιος Χαράτ Αλ-Σάτερ συνελήφθη στο διαμέρισμά του με την υποψία της υποκίνησης της βίας. Από την άλλη πλευρά, το State Department, Χριστίνα, καταδικάζει τις αιματηρές συγκρούσεις και ζητά από την ηγεσία της χώρας να φροντίζει ώστε να σταματήσουν τα βία επεισόδια. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κι-μουν, από την πλευρά του ζήτησε από τους Αιγύπτιους να εναντιωθούν σε κάθε πολιτική αντιπίνων, καθώς η χώρα συγκλονίζεται από τις συγκρούσεις. Τώρα θέλουμε να μας πεις, Αλέξανδρε, και τα νεότερα στο θέμα της υπόθεσης κατασκοπίας, καθώς από ό,τι φαίνεται ο Σνόουντεν βρήκε τελικά δύο χώρες που του προσφέρουν πολιτικό άσυλο. Ακριβώς το γνωστό λοιπόν θρίλερ με τον πρώην πράκτορα των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, ο Έντουαρτ Σνόουντεν. Δύο χώρες, η Βενεζουέλα και η Νικαράγουα, δηλώνουν πρόθυμες να του δώσουν άσυλο λοιπόν. Τόσο ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νίκολας Μαδούρο, όσο και ο πρόεδρος της Νικαράγουα, Ντανιέλ Ορτέγκα, δήλωσαν πως προτίθενται να προσφέρουν άσυλο στον 30χρονο, ο οποίος καταζητείται από την Ουάσιγκτον ως υπεύθυνος για την διαρροή απόρριτων πληροφοριών για τη δράση της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και τώρα παραμένει στη ζώνη τρανζίτ του αεροδρομίου. Επίσης, όπως έγινε γνωστό, ο Σνόουντεν ζήτησε άσυλο και σε άλλες 6 χώρες, μια είδηση που ανακοίνωσε μέσω Twitter ο ιστότοπος Wikileaks, αλλά δεν κατονόμασε τις χώρες προκειμένου να εμποδίσει τις ΗΠΑ να παρέμβουν. Χριστίνα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας και σε κινητοποίηση εργαζομένων. Συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Κατσέλης. Ζητούν λοιπόν από την κυβέρνηση και από τα πολιτικά κόμματα καταρχήν να μην επιτρέψουν να μπει Λουκέτο σε μια κερδοφόρα επιχείρηση, όπως υποστηρίζουν, να ανοίξουν άμεσα τα εργοστάσια και να μην ανατραπούν βέβαια οι εργασιακές σχέσεις. Η πορεία τους κατέληξε στη Βουλή. Δυναμική πορεία στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της εταιρείας Κατσέλης. Η πρώτη του στάση ήταν στο Υπουργείο Εργασίας. Η πορεία πέρασε από το ΣΕΒ και κατέληξε στη Βουλή. Οι εργαζόμενοι ζητούν να μην μπει λουκέτο στην επιχείρηση, την οποία χαρακτηρίζουν κερδοφόρα, και να επαναλειτουργήσουν το συντομότερο τα εργοστάσια της εταιρείας, χωρίς να γίνουν απολύσεις και αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις. Μιλήσαμε και στο διάδρομο. Τυχαίως βρήκα από τον Υπουργό, τον κύριο Κεκέραυλου, της εργασίας, τον Υπουργό. Μας είπε, δεν μας περιμένει, ξαφνικά το πετύχαμε μπροστά. Μας είπε ότι Δευτέρα ή Τρίτη παλεύει για να γίνει υπουργική με τον κύριο Στουρνά και τον κύριο Χατζηδάκη. Με λίγα λόγια, οι κύριοι πάνε να καταλύσουν τη δημοκρατία, πάνε να κλείσουν τα εργοστάσια, κλείνουν και τη Βουλή, δεν είναι κανένας μέσα. Εμείς πήγαμε και κάναμε πάταγο. Δύο άτομα, πέντε άτομα εδώ. Εμείς θέλουμε να ανοίξουμε τα εργοστάσια άμεσα, άμεση πανεπιστημία, δεν ζητάμε κάτι άλλο. Να μην χαθούν εργασιακές σχέσεις, να μην αλλάξει κάτι άλλο σε εργοστάσια, να ανοίξουν τώρα. Είναι ψωμί, είναι αλεύρι, πρέπει να γίνει τώρα αμέσως. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν πως θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να δικαιωθούν. Τώρα να σας πούμε ότι η ομάδα πυροκροτητές κοινωνικών εξεγέρσεων ανέλαβε την ευθύνη για την εμπριστική επίθεση στην Ομαρχία Καβάλας στα ξημερώματα της Πέμπτης ως ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργό πείνα στον Κώστα Σακά. Ο Κώστας Σακάς, να σας θυμίσουμε ότι απέχει από τη λήψη τροφής από τις 4 Ιουνίου. Τότε έληξε και το μέγιστο όριο προφυλάκησης που μπορεί να επιβληθεί σε έναν κρατούμενο κατηγορούμενο για δύο υποθέσεις, που είναι οι 30 μήνες. Πλέον, όπως αναφέρουν οι γιατροί που τον εξετάζουν, η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη. Ο ίδιος οδηγείται, μάλιστα, όπως είπαν χαρακτηριστικά, σε βέβαιο θάνατο. Τώρα έχει προκληθεί αναστάτωση στους κατοίκους στη Μεγάλη Παναγιά. Και αυτό γιατί ο Ελληνικός Χρυσός ζητά την απαλωτρίωση χιλίων στρεμμάτων στη Μεγάλη Παναγιά, που βρίσκονται στην έκταση που έχει παραχωρηθεί από το κράτος, στην Eldorado Coal,
Και μάλιστα οι κάτοικοι, οι οποίοι μέσα στα χωράφια αυτά πολλοί έχουν και κτίσματα, υπάρχουν και σπίτια, δηλώνουν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Τα χρονικά περιθώρια όμως είναι πολύ στενά, μπορούν και έχουν δικαίωμα ένστασης μέχρι τις 12 Ιουλίου. Αναστατωμένοι είναι οι κάτοικοι της Μεγάλης Παναγιάς στην Χαλκιδική, καθώς εδώ και λίγες ημέρες έχουν λάβει έγγραφα σύμφωνα με τα οποία οι περιουσίες τους θα πρέπει αναγκαστικά να απαλωτριωθούν. Η Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων κάνει λόγο για δεκάδες σπίτια και αγροτεμάχια που βρίσκονται στα χίλια στρέμματα που έχουν παραχωρηθεί στην Eldorado Gold και πρέπει αναγκαστικά να απαλωτριωθούν. Αυτό αιωρούνταν στον αέρα, αλλά βρεθήκαμε εξαπίνης όλοι και οι ιδιοκτήτες και μάλιστα ήρθε τόσο αργά που η θεσμία τελειώνει στις 12 Ιουλίου, δηλαδή ουσιαστικά σε 5 μέρες. Και υπάρχει μια αναταραχή αυτή τη στιγμή στο χωριό, γιατί μας ήρθε κεραυνός. Είναι λίγα τα ψωμιά σας στην περιοχή, μαζεύεται να γίνετε πρόσφυγες στην ίδια σας και η χώρα. Από το πρωί της Πέμπτης, οι υπάλληλοι της Αντιδημαρχίας Μεγάλης Παναγιάς άρχισαν να κοινοποιούν στους φερόμενους ιδιοκτήτες έγγραφα περί αναγκαστικών απαλωτριώσεων ιδιωτικών περιουσιών και εφαρμογής του μεταλλευτικού κώδικα από τον νέο ιδιοκτήτη της περιοχής, την Eldorado Gold. Στην έκταση αυτή βρίσκονται 17 αγροτεμάχια πολλών ιδιοκτητών κατοίκων της Μεγάλης Παναγιάς, καθώς και η θέση του δεύτερου φράγματος που είναι η ιδιοκτησία της Μονής Ιβύρων του Αγίου Όρους. Έτσι που μας συμπεριφέρονται, πιστεύουμε ότι θα φτάσει η ιστορία και σε άλλο. Δηλαδή, η επόμενη περιοχή που έχουν, που θέλουν να κάνουν ερευνητικές γεωτρήσεις και όλα αυτά και μιλάμε για τη Τσικάρα, σημαίνει ότι η Τσικάρα είναι στην περιοχή του Γωματίου. Είναι δυνατόν να γίνονται απαλωτριώσεις για μια ιδιωτική εταιρεία, να γίνονται απαλωτριώσεις για έναν δρόμο, για έναν σχολείο, μπορώ να το καταλάβω. Αλλά να γίνονται απαλωτριώσεις για μια ιδιωτική εταιρεία είναι ανήκουστο αυτό. Οι κάτοικοι που βλέπουν πως χάνουν και τα χωράφια τους, ενώ υπάρχουν και σπίτια σε κάποια αγροτεμάχια, δηλώνουν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Ωστόσο δεν έχουν και πολλά χρονικά περιθώρια, αφού η κίνηση της εταιρείας ήρθε ευνηδιαστικά, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να έχουν δικαίωμα ένστασης μέχρι τις 12 Ιουλίου. Να σας πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 32 βαθμούς. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Αύριο, Δευτέρα και Τρίτη, προβλέπεται γενικά έθριος καιρός και εκεί όμως θα έχουμε απογευματινές μπόρες, στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί αμέως 32 βαθμούς η μέγιστη, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Να σας πούμε ότι το επόμενο δελτίο ειδήσεων είναι στις 5, ενώ οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ συνεχίζουν τον αγώνα τους για μια ελεύθερη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Έξω από, από τα κτίρια της ΕΡΤ, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ανοιχτές συζητήσεις κάθε βράδυ. Καλό μεσημέρι σε όλους.